gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας, άλλη μια power εκπομπή. Γιατί σήμερα πραγματικά νιώθω πάρα πολύ ενέργεια, νιώθω πάρα πολύ ευεξία. Νιώθω μια χαλάρωση, όχι με την έννοια ότι έχω χαλαρώσει. Δηλαδή, νιώθεις καλά το σώμα σου. Ναι, νιώθω χαλαρωμένο δεν το σώμα μου, δεν το νιώθω σε πονάει. Πονεμένο, επιβαρυμένο. Αν και αυτές οι πλάτες κουβαλάνε πάρα πολύ μεγάλο φορτίο. Αλλά είναι δύσκολη δουλειά. Παρόλο και εσύ είσαι πολύ λαμπερή τελικά. Εγώ πώς να μην είμαι λαμπερή, γιατί εγώ πίνω αυτά πρέπει να πιω, αγάπη μου. Δεν αφήνεις τίποτα. Τίποτα, ό,τι στα γόνα. Μία μεζούρα πρέπει να πίνεις, δηλαδή δεν κάνει δύο μαζεμένα. Όταν βλέπεις τέτοιο αποτέλεσμα, δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν μπορείς να σταματήσεις το ένα, το ξέρω. Αλλά άμα βλέπεις τέτοιο. Άμα βλέπεις τέτοιο, την πάτησες. Λοιπόν. Μετά θα παλαιρίσεις και εσύ, θα τελειώσει το προϊόν από την εταιρεία, δεν έχει άλλο. Θα ξεπουλήσω. Λοιπόν, άκου να σου πω, φίλε, δηλαδή κάτι πολύ ωραίο. Υπέροχο είναι. Επειδή έβαλες και εσύ αυτό, κατάλαβες που είναι μαλλινάκι. Όλα τα μαλλινά. Πρόσεχε γιατί μπορεί να τσιμπηθείς. Επειδή είναι μαλλινάκι, έβαλα και εγώ μαλλινάκι σήμερα. Είναι... Αυτό είναι μαλλινάκι, είναι βαμβακοφανέλα. Όχι, όχι. Δεν αυτό... είναι, φίλε, την αδειάδη. Αυτό λέγεται σαν, πώς το λένε. Δεν είναι. Είναι μάλινο, μοχέρ. Αυτές τις... Όχι, επειδή σε αυτές τις κουβερτούλες που τις παίρνουμε στον καναπέ. Τη σενίλ. Όχι. Τη σενίλ. Όχι. Πώς είναι. Τη φλή! Άντε, βρε παιδιά, φλή! Ναι, αλλά είναι και λίγο μοχεράκι όμως. Ναι. Είδες η γυναίκα που ξέρει από ύφασμα και από σουρμεζούρ. Χριστιανά, να ζει εδώ κοντά μας γιατί είναι αγαπητή. Σουρμεζούρ, αυτό το εσύ σήμερα, εντάξει. Εγώ έβαλα τα πέτσα. Τόσο φυσικέ σου και μ' αρέσεις. Απλά σήμερα θα μας κάνεις κανονικό δίδαγμα. Εντάξει. Μάθημα. Εντάξει. Σου πάει, ξέρεις τι. Της πάει. Θέλω να σου πω ότι τα πολύ κλειστά και αυτά που αφήνεις μόνο το πρόσωπο. Είναι πολύ πιο σεξουαλική. Σου δίνουν μια σεξουαλικότητα φοβερή. Όχι πως και πολύ μετά. Πολύ elegant σεξουαλικότητα. Δεν θέλω και μετά τίποτα σε θέλω. Αλλά λέω. Και μαζεψού. Ότι και μαζεψού. Αυτά μου βγάζεις μια σεξουαλικότητα. Και μάλιστα αυτά τα πουκάμισα, φορούσε και μια φίλη μου που είναι από λίγες μέρες. Εξιτάρεσαι. Ναι, μου θυμίζουν τους παλιούς δικαστές με τα άσπρα τα μαλλιά. Α, εκεί που φοράγανε το ξύλινο. Ξέρεις, με το μαλλί το άσπρο που φοράγανε αυτά τα μεγάλα. Τα λίγο τύπου εποχής. Τύπου εποχής. Ωραίο, ναι. Και τα παρέχανε και. Τα τέτοια, αυτά τα πολύ μεγάλα τα μανίκια. Δεν είναι πολύ. Ωραίο, θα ντυθώ φέτος. Τι ωραίο αυτό. Τι θα ντυθώ, δεν πολύ σεξι είναι τις αυτό. Τις επόμενες απόκριες, γιατί θα με ξεμανάληψε. Τον καιρό του Λουδοβίκου. Του Λουδοβίκου. Ναι. Του δεκάτου ή του άλλου. Του οχτώου. Του λοιπόν, ακούστε σήμερα, ξεκινάμε με Χριστιανά Ραζή, τη συνεργάτη μας, όπου θα μας πει περίεργα παράξενα και ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Αμέσως μετά, ο Άγγελος Λαδάς, ο υπεύθυνος της εταιρείας που εμφύλεται για το αποτέλεσμα. Βεβαίως. Ποιο αποτέλεσμα. Όχι το πόσιμο. Τώρα θα σου πω για το άλλο. Δαλαβές. Έχω τρία έγινε προϊόντα. Α, αυτό λέω. Εμείς δεν τα παίρνουμε και τα τρία. Εμείς τα παίρνουμε και τα τρία. Αλλά τότε... σήμερα θα δώσω υλογονικό καταπληκτικό, θα δώσω το νοτικιά. Και εγώ τι είπα. Τι. Μεζούρες, εμείς δεν τα παίρνουμε. Ναι, τα πίνουμε. Αυτό είναι λέω. Πόσιμο. Το υαλουρονικό. Εμείς δεν τα παίρνουμε, ναι. Πάμε πάλι. Ναι, τι παίρνουμε. Δεν καταλαβαίνεις. Ο κόσμος το λέω, παίρνει. Λέω ρε παιδί μου ότι ο κόσμος να καταλάβει ότι σήμερα θα δώσουμε τη δεύτερη φόρμουλα της η οποία ευθύνεται για το αποτέλεσμα. Σαφώ. Θα με τρελάνει. Απλά ήθελα να το πεις πολλές φορές για να τα ακούσω. Είναι αυτό που καμιά φορά κάνει ο άντρας στη γυναίκα. Εγώ σου είπα δεν θα σε βγάλω, σου είπα ναι, μου είπες δεν θα σε βγάλω. Εγώ με ρώτησες εσύ αν δεν θα βγούμε και σου είπα ναι, μου είπες δεν βγαίνουμε. Και μόλις το πει, λέει εντάξει, οκ, στο πέλα τι σημαίνει θα βγούμε. Καταλαβαίνει. Την προσπαθεί να την πείσει να αλλάξει άποψη και αφού βλέπει ότι μένει γιατί για το πει, εντάξει, οκ, αλλά θα βγούμε. Κατάλαβες κάπως έτσι τώρα, είμαστε τρελάνοι τελείως. Λοιπόν. Τι καλό μας έχεις ετοιμάσει. Να κλείσουμε μια πολύ υπέροχη μόδα. Με μόδα. Mm-hmm. Τι μόδα. Καλοκαιρινή, χειμερινή, ανοιξιάτικη. Μόδα. Περσινή, προπέρσινη. Όχι, παιδί μου, όλο το τελευταίο Γκαλιάνο θα βάλω σήμερα. Γκαλιάνο. Ναι. Σοπα, υπάρχει ο Γκαλιάνο. Πώς δεν υπάρχει. Ναι. Ο Γκαλιάνο πιο καλοκαιρινός φέτος που θα έρθει. Του 16. Καλοκαίρι. Του 16 καλοκαίρι. Ναι. Α, ωραία. Τα έχω όλα. Παιδιά, υπάρχει ακόμα Γκαλιάνο, αλήθεια. Αλήθεια. Ναι, τώρα. Πώς δεν υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Γκαλιάνο στην Ελλάδα. Γιατί και σου λέγα βαλάς γι' αυτό. Ναι. Είναι καλιά. Είναι καλιά. Πάρα πολύ ωραία μόδα όμως. Είναι passion editor, είναι καλιά. Είναι καλιά. Θα το δείτε στο τελευταίο μέρος, μας πει. Οκ. Τι έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν. Ποιες εκπομπές λοιπόν ανεβάζουν τη σεξουαλική διάθεση. Η δική μας. Σίγουρα. Που τις παρουσιάζετε εσείς. Λες, ε. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας μελέτης ανθρώπινης σεξουαλικότητας, οι ενημερωτικές εκπομπές, δηλαδή ειδήσεις, πολιτικές εκπομπές και μαγκαζίνο, επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική διάθεση. Ενώ αντίθετα, οι εκπομπές με πιο χαλαρό περιεχόμενο, όπως τα reality, οι κουτσομπολίστικες, μεσημεριανές και σατυρικές, την ενισχύουν. Έλα. Εμείς είμαστε μέσα πάντως.
Δεν είμαστε ειδήσει, δεν είμαστε πρωινάδικο τύπου με κουτσομπολιά τύπου αρνητικά κτλ. Εμείς δεν λέμε κουτσομπολιά πρώτα ναι, ποτέ στην εκπομπή. Ποτέ. Όχι, ποτέ, ποτέ. Δεν όχι, δεν λέμε, αυτό λέω. Αλλά όμως παρόλα αυτά, γιατί είμαστε, ανεβάζουμε τη λίμπητο. Γιατί είμαστε εμείς. Γιατί δεν έχουν βρει θέματα, ότι... έχουμε θέματα που ευχαριστούν τον κόσμο που τον κάνουν να ξεγνιέται. Που είναι και σεξουαλικά τις πολλές φορές. Έχουμε γυναίκες σεξουαλικές που τα παρουσιάζουν. Αυτό το έχουμε. Εμείς τη λίμπητο, ποιος θα την ανεβάσει. Λένε στην έρευνα ότι η ερωτική λίπιντος απογειώνεται με το επίπεδο και το ελαφρό της κοινωνικής ζωής. Αχ, αυτό δεν μου αρέσει. Και αυτό το μολύβι σου πάει, Χριστιανά. Χριστιανά, αυτό το μολύβι σου πάει. Ναι, σου πάει. Το καφετί. Καφετί. Ναι. Που το βλέπω τώρα. Όντως, το καφετί το βάζω τουλάχιστον 2 χρόνια. Όχι, είναι διαφορετικό όχι, το είναι διαφορετικό, έχει δίκιο. Ή τότε επειδή άνοιξε το μαλλί σου, φωτίζει πολύ το πρόσωπο. Δεν το άνοιξε το μαλλί, το ίδιο είναι λέει. Αλλά. Καλέ, τι λες. Το μαλλί μου είναι το ίδιο. Πάντως ξέρει τι. Πρέπει μάλλον να έχει κάνει πιο μεγάλη τη γραμμή στο μάτι και το βλέπει πιο έντονο. Σύμφωνα την κάνει πιο light, έχω την εντύπωση. Α, οι ιδέες. Μην μου λες τώρα εμένα, δεν ξέρω τι βλέπω. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Μπορεί να μην ξέρω να καταλάβω αν είναι. Πάρα πολύ την προσέχει τη Χριστιανά σήμερα. Μέχρι τη γραμμή στο μάτι κατάλαβε. Ναι, επειδή μου μιλάει, την κοιτάω στα μάτια. Δεν είμαι σαν κάτι άλλο που κοιτάω κάτω. Το κινητό, παραδείγματος. Ναι, το κινητό, γιατί σήμερα το έχω δει καθόλου. Ό,τι ήταν εδώ, το είδα. Μάλιστα. Για πες. Αυτό ήτανε, δεν έχει άλλο. Τέλει να σας πω κι άλλο γι' αυτό. Όχι. Πες ό,τι θες, άμα δεν έχεις πρόβλημα. Άμα δεν πες, ό,τι θες. Αλλιώς, επειδή μόνο να ρίξουμε κάθε αλλιώς κάτσε. Λοιπόν, θέλετε να σας πω για το καινούριο παγωτό που θα βγει το καλοκαίρι φέτος. Ναι, για πες μας. Λοιπόν, είναι παγωτό το οποίο λέγεται Bob Marley. Το έχει λανσάρει... Με φόβησες λίγο με το πώς πήγες να το ξεκινήσεις, να το ξέρεις αυτό. Πολύ με φόβησες. Γιατί? Δεν ήξερα τον τίτλο, για πες. Ναι, το παγωτό λέγεται Bob Marley. Ναι. Λοιπόν, μια μικρή ιταλική πόλη αποφάσισε να ποτίσει φόρο τιμή στο θέλιο της Reggae Bob Marley με την πόλη σε ενός παγωτού με γεύση κάναβης. Μωρέ, θα πέσει. Θα γίνει, μωρέ, θα φάει παγωτό άμα το φέρουν στην Ελλάδα εδώ οι Έλληνες. Που μέρα νύχτα με παγωτό θα είναι. Θα βγει ξύλο, δεν το πανελλήνιο. Η παραγωγή του παγωτού, αναφέρει το RT, είναι το αντίστοιχο ERT1 τη Ιταλική. Ισχυρίζονται ότι έχει ωραία γεύση και κάνει καλό. Ναι, εννοείται ότι κάνει καλό. Λογικά θα σου δίνει μια κάναβη. Χαρά και μια, και μια χαλάρωση. Αλλά να σου πω, λογικά θα εμπεριέχει κάναβη προκειμένου να μπορούν να έχουν φτιάξει τη γεύση. Εκεί πέρα άλλωστε επιτρέπεται. Όπως παλαιότερα. Και σε εμάς ήταν παλαιότερα τα κάναβη σοπ, τα οποία τα κλείσανε βέβαια, αν θυμάσαι. Σαφώς. Και πόσιμο ποτό και γλυφιτζούρια. Εγώ τα έπαιρνα, τα έτρωγα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ στη γεύση βασικά. Έγλυφε την κάναβη. Ναι, δεν είχα καταλάβει τον κάναβη. Υπάρχει γλυφιτζούρι κάναβη. Υπήρχε. Ναι. Και καραμελίτσες. Κάναβη. Εμένα μου έκανε γεύση χαμομηλοτσάι, βασικά μου έκανε γεύση. Α, σου βγάζει αυτό του χαμομηλιού. Ναι, μπορεί. Εμένα δεν είχα καταλάβει τον κάναβη, μετά το κατάλαβα όταν μου το έπανε. Παιδιά όμως στο εξωτερικό αυτά επιτέλου. Και ρούχα, πολλά ρούχα είχα αγοράσει, πανάκριβα βέβαια, αλλά είχα αγοράσει πολλά ρούχα από κάναβη. Τι από κάναβη δηλαδή. Και μια μέρα πριν μετά το σπίτι έγινε τι λέει. Σχεδόν. Ψέματα, ρούχα από κάναβη. Δεν έχω μπλούζες, θα σας δείξω. Κάτσε, όταν λες ρούχα από κάναβη, τι εννοείς, αλήθεια τώρα. Δηλαδή έχω μπλούζες πολλές και μάλιστα και τώρα κάνανε φτιάχνει χρόνια ρούχα από κάναβη. Το κάναβι το... από τέτοιο, από το καναβάρι λέγεται, κάπως ένα ύφασμα περίεργο. Κάναβι, παίρνανε και το βάζανε. Καναβάρι. Ναι. Είναι ένα πολύ σκληρό... Δεν λες το καραβόπανο. Αυτό. Όχι, όχι. Άλλο είναι το καραβόπανο. Παιδί μου, είναι μια ποιότητα. Πολύ σκληρή. Που είναι πολύ σκληρό. Σαν, σαν να είναι. Σαν να είναι ένα λεπτό. Το γράφει και δείχνει και το σήμα τη κάλαβη, βρε, σα λέω στην ετικέτα. Α, εντάξει. Πάντως αυτό το καραβόπανο που λες είναι. Σαγάζα. Σαγάζα χοντρή και πολύ συμπιεσμένη. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν, βάζουμε και το καλοκαίρι στις πισίνες και στα τέτοια έξω τα λευκά. Ναι, την επόμενη φορά θα σας τα φέρω να τα δείτε. Παιδιά. Φέρε μου λίγο εδώ πέρα τα καναβόπανα. Το πιο ωραίο ήταν από κάναβη πάλι, ένα εξαιρετικό παρέο. Ο κολλιές μου. Ένα εξαιρετικό παρέο γυναικείο που ήταν κάναβη. Απίστευτο, μπέτω μυαλό στην από κάναβη. Κάναβη και αυτό το πλένεις κανονικά στο πλυντήριο. Ναι, δεν λιώνει, παιδί μου. Είναι... Δεν ξέρω πώς το έχουν φτιάξει. Γιατί το βαμβάκι, το βαμβακερό, το φτιάχνουν, το βαμβάκι λιώνει, παιδί. Το βαμβάκι είναι από μαλλί όμως. Από μαλλί, όχι, το βαμβάκι είναι από. Από βαμβάκι. Βασικά. Τι, λιώνει το βαμβάκι, τα βαμβακερά που λέμε. Νομίζω ότι ήταν... Και είναι επεξεργασμένα. Ναι, επειδή εγώ τι κάνω, δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό δεν το έχω δει. Σε ποια καρτογράμπα το έχει, το έχει πάνω στον 7ο. Ναι. Δεν ανεβαίνω. Γι' αυτό το έχω βαλεί εκεί, γιατί είσαι ικανό. Δεν ανεβαίνω, γιατί μετά τον 6ο μου έχετε μια μυρωδιά. Και πέφτω κάτω, κατεβαίνω στον 5ο μετά. Δεν μπορώ να ανέβω. Τα ρούχα. Είναι τα ρούχα μάλλον. Τα καναβόρουχα. Για πες. Η εξωτική λιχουδιά θα διατεθεί στο παγωτατζίδικο της μικρής πόλης Αλάσιο στη Βόρεια Ιταλία
και η παραγωγή ελπίζουν να το έχουν έτοιμο πριν από την πρωτοβουλία. Συγγνώμη, ποιο μάτι μου πετάει. Αυτό. Αχ, θα το δούμε μαζί, το περίμενα. Ποπό. Δηλαδή, εγώ θα το βλέπω. Εσύ όχι. Εσύ θα το έχεις, εγώ θα το βλέπω. Οπότε μαζί, εντάξει. Το κλείσαμε. Οκ. Για πες. Αυτό. Ξέρεις τι, με κλείνεις λίγο απότομα και με αυτόνισε. Εκεί που περιμένω λίγο να μου δώσεις το είναι σου, εκεί που με τελειώνεις και μου λες αυτό. Να πούμε, το είπαμε. Όχι, παιδί μου, ναι, απλά νομίζω ότι έχεις κάποια συνέχεια. Άλλο. Συνέχεια, έχω. Το ξέρω καλά. Λοιπόν. Οι άντρες είναι πιο νάρκες από τις γυναίκες. Πιστεύω πως ναι. Αν ένας άντρας πιστεύει, μακράν, παιδιά, τελείωσε, ότι είναι όμορφος, δεν το βγάζεις, πραγματικά έλυξε. Λέμε, στην περίπτωση που κάποιος άντρας πιστεύει ότι είναι όμορφος, κοντινό Γιάννη, το λέει. Και το πιστεύει. Και το πιστεύει. Και το κάνει, ναι, με το παραπάνω. Πλάκα, εντάξει, εγώ ποτέ δεν ήμουν άρχισος, πάντα ήξερα ότι είμαι πολύ όμορφος, αλλά όχι άρχισος. Ναι. Για να τα λέμε, αν και δεν μιλάω για μένα και δεν μ' αρέσει να λέω. Και ούτε χρησιμοποιώ για μένα λέξεις ποτέ του τύπου ότι είμαι κούκλος, πουλάω τρελά και αυτά. Εσύ. Δεν λέω για μένα. Ποτέ. Εντάξει. Αλλά εγώ μεταφέρω αυτά που μου λέει ο κόσμος. Εγώ όμως όχι για μένα. Ποτέ. Δηλαδή, α πούμε. Ναι, γιατί είναι ταπεινόφρονο. Αυτό είναι το κύριο. Να το δω και στο μεγενθητικό. Όχι, δεν. Το δείχνει κανείς. Δεν το λες, παιδί μου, εσύ. Το δείχνει. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Ποτέ. Αλλά πάντως πέραν από την πλάκα. Εάν ένας άντρας πιστεύει ότι είναι όμορφος, είναι χειρότερος από δεν γυναίκα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον ναρκισμό. Ναι, παιδιά, πραγματικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει από άντρα και από γυναίκα. Και από γυναίκα και από άντρα. Δυστυχώς, έχω δει γονείς να προκαλούν ναρκισμό στα παιδιά τους, που είναι τραγικό πράγμα αυτό. Απλά λέω ότι η γυναίκα, να είναι και λίγο του ναρκισμού, επειδή είναι γυναίκα, βάφεται πια. Ο άντρας, αν έχει ναρκισμό, είναι τόσο ξενέρωτος. Πολύ. Δηλαδή εμετικό. Που δεν σου κάνει αίσθηση ούτε είναι να βγεις να του μιλήσεις, να του πεις «γεια, δεν σου κάνει». Γιατί έχουν αυτό το υφάκι, ξέρεις, αυτό που σου έρχεται να το σπάσει είναι το ξύλο. Είναι πολύ ωραίος, βεβαίως, κάπως έτσι. Ναι. Και αυτό το υπερβολική να κάνουν, αλλά αν να θες φτιάξουν, βέβαια, κάνουν, πριν αυτό, μας αποχαιρετήσεις, πες μας τι λέει η δική σου έρευνα, γιατί νομίζω ότι σε πήγαμε παραμάζουμε και δεν θα πεις την έρευνα σου. Ελέσαι φύνουμε αν την πες. Χαίρομαι που δίνω τροφή για σκέψη. Ναι, μ' αρέσει. Πάντα. Να μεταΐζεις κάπου κάπου. Έτσι. Μαζέψου. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, δεδομένα τριών δεκαετιών έχει συγκεντρώσει το Πανεπιστήμιο στο Buffalo School of Management και έχουν βρει σε μια έρευνα με 475.000 συμμετέχοντες ότι οι άντρες κατά μέσο όρο φαίνεται να είναι πιο νάρκες από τις γυναίκες. Οι άντρες σημειώνουν σταθερά υψηλότερη βαθμολογία στον ναρκισισμό, ανεξάρτητα από τη γενιά αλλά και την ηλικία, και αυτή η έρευνα ολοκληρώθηκε μέσα σε 31 χρόνια. Mm-hmm. Ο ναρκισισμός συνδέεται με διάφορες διαπροσωπικές δυσλειτουργίες, συμπεριλαμβανόμενες και της ανήθικης συμπεριφοράς, της επιθετικότητας και της ανικανότητας στο άτομο να διατηρήσει υγιείς και μακροχρόνιες σχέσεις. Εντάξει, ναι, λογικό. Σαφώς. Και αυτονόητο, μη τι άλλο. Όπως και στη γυναίκα, δηλαδή, σε διακόπτω, όταν η άλλη είναι ναρκισίστρια και μπορεί να ξαπλώσεις να κάνεις μαζί κρεβάτι, την βλέπεις σε κάτι φιγούρες και νομίζεις ότι κάνεις κρεβάτι και ότι φωτογραφίζεται κιόλας για το Madame Figaro. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό το έχω ζήσει. Μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα, ναι. Μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα, πραγματικά. όχι πως εγώ δεν διεκπαιρέωσα το καθήκον μου σαν άντρας. Όπως θα έπρεπε, αλλά άλλο. Και εγώ το διεκπαιρέωσα φωτογραφικά. Απλά γιατί το έχω και εγώ λίγο το φωτογραφικό. Είναι πιο σελφί. Η άλλη ήταν στο πιο στημένο με το φωτογράφο. Εγώ ήμουν στο πιο φυσιολογικό, κατάλαβα. Ήταν στο πιο αυτό. Κοίταξε, παιδιά, για μένα ο ναρκισισμός, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα πρέπει να υπάρχει στους ανθρώπους και μάλιστα κατά πολύ. Με τη μόνη διαφορά ότι θα πρέπει να υπάρχει στην ψυχή και όχι στην εξωτερική εμφάνιση. Η έξω διαμαρτυρία νομίζω ότι θα πρέπει για όλους να είναι πολύ σημαντική. Όχι για το τι λέει ο κόσμος, αλλά για το πώς φαντάζει η ψυχή μας και όχι η εξωτερική μας εμφάνιση. Μισώ τα μάλα του ναρκισμού στους ανθρώπους και δε αυτό που σου προείπα, ότι βλέπω σε γονείς το προκαλούν στα παιδιά τους. Βλέπεις μικρά παιδάκια και με το που πει να σου λέει δεν είμαι και πάρα πολύ όμορφη. Βλέπεις 10 χρόνια παιδάκι, δηλαδή να παθαίνεις ή 5, ή 6, ή 7. Αυτό προκαλούν οι γονείς. Ότι είναι πιο ωραία και το οποίο σου πει το αντίθετο, να τον ευθύσεις, να τον ενδύσεις, εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Τραγικό. Και μη χειρότερα. Όσοι είναι νάρκισοι πάντως, παιδιά, δυστυχώς θα είναι μοναχικοί άνθρωποι, πολύ, σίγουρα. Αλλά θα τους αρέσει κιόλας, γιατί νομίζω ότι και οι ίδιοι δεν θα θέλουν άλλους κοντά, διότι αν καθίσεις και σκεφτείς ότι θέλουν μόνο τους κατά 3-4 ώρες το. Πες ό,τι θες, εγώ απλώς νάρκησο σε βοηθάω. Σε βοηθάω. Λοιπόν, το μπάνιο και το καθρέφτη. Ποια γυναίκα να κάνουν χωριό σου με αυτοί οι άνθρωποι, πες μου, γίνεται.
Είπε τώρα είσαι τον άντρα σου, θα ανεχώσουν να είναι 4 και 3 και 2 ώρες να κάνει κούρα, να βαφτεί, να χτενιστεί, να βαφτεί εννοώ. Ναι. Γιατί βάζουν και τα κονσίλια, τους κάνουν, ξέρεις κατάλληλα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν θα το ανεχόμουν, ας πούμε. Ο άντρας δεν είναι τζόβεν από μόνος του, δεν... Παρακαλώ. Ναι, λέγονται παρακαλώ. Καλέ, πώς και δεν το είχα βάλει στο αθόρυβο. Για πρώτη φορά. Πάντως αυτός που με παίρνει, παιδιά, ή με παίρνει γιατί άκουσε τον αρκισισμό. Ναι. Είναι αντιναρκιστής αυτός. Είναι, ναι, αυτός. Αυτός θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ άσχημος και ότι δεν τον κοιτάει ούτε θηλυκιά γάτα. Α, ενώ τον κυνηγάνε όλες. Εγώ ξέρεις τι νόμιζα με αυτό. Και που τώρα είπες. Μάλλον γι' αυτό με παίρνει. Εγώ ξέρεις τι νόμιζα με αυτό που είπε. Τι να νομίζεις. Ότι δουλεύει στρατό και ξέρεις, αφοπλίζει τις νάρκες. Ναι, α, και αυτό. Βέβαια. προλαβαίνουμε να πούμε άλλο ένα. Εγώ ήθελα να τελειώσω πάντως. Μπήκε καμπού που δεν είχα μια αγγελία. Δεν έχω καταλάβει. Μια αγγελία δεν μπορεί να έχει. Για πες. Ήθελα να συμπληρώσω ότι όσον αφορά την έρευνα για τον ναρκισισμό, η επικεφαλής συγγραφέας, Έμιλι Γκριζά, η οποία είναι και επίκουρος καθηγητής της οργάνωσης και του ανθρωπίνου δυναμικού στο UAB School of Management, συμπλήρωσε ότι παράλληλα με τα παραπάνω, όλα τα αρνητικά, ο ναρκισισμός φαίνεται να ενισχύει την αυτοεκτίμηση, τη συναισθηματική σταθερότητα και την τάση να αναδειχθεί ο άνθρωπος ως ηγέτης. Excuse me? Αυτό. Excuse me, ποια είναι αυτή η καλύτερη. 31 χρόνια έρευνα. Αυτή μόνη της την έκανε, την έρευνα. Πρέπει να ήταν ο μεγαλύτερος ναρκισισμός, να ήταν η μεγαλύτερη ναρκισσός στον κόσμο η συγκεκριμένη. Λοιπόν, υπάρχει βραβείο, βιβλίο Guinness, δεν εξηγείται. Πάμε να πούμε και την τελευταία σου ερευνούλα. Τελευταία μου ερευνούλα. Γιατί οι άντρες νιστάζουν μετά το σεξ, ενώ οι γυναίκες όχι. Γιατί οι άντρες... είναι μια ορμόνη που εκρήγνεται απεστοσύνη του κόμου. Κάτσε, γιατί οι άντρες νιστάζουν. Ναι, η γυναίκα μπορεί να σηκωθεί να κάνει όχι. Party, animal, ο άντρας θα πέσει ξερός. Να η γυναίκα μπορεί να σηκωθεί να ξεκινήσει τις δουλειές, ας πούμε. Γιατί όταν ένας άνθρωπος σκάβει μια λακκούβα και την ανοίγει πολύ βαθιά, η λακκούβα κουράζεται ή ο άνθρωπος που την άνοιξε. Για πες. Όχι, σε ρωτώ. Ο άντρας. Δίνει όλη του την ενέργεια για να κάνει. Και εσύ, αγάπη μου, ποιος είπε ότι πάντα απαραίτητα είναι ο άντρας από πάνω. Μπορεί να είναι η γυναίκα από πάνω, δηλαδή, και να κάθεσαι, δεν κατάλαβα. Δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει, θα κουραστεί σε αυτή την περίπτωση. Συγγνώμη, είμαι εγώ στο ΟΕΟ, εσύ που κουράστηκες. Στο από κάτω. Στο από κάτω τη μπορεί να κοιμάσαι. Για να σε κρατάω να μην μου πέσεις. Ξέρεις πόσο επίπονο είναι να μην μου κάνεις κανένα τέτοιο και μου πέσεις. Να σε κρατάω. Δεν έχεις και άδικο. Για φαντάζομαι. Τι είμαι και 3 μέτρα άνθρωπος που, δηλαδή, είναι ένα θέμα αυτό. Και εντάξει να είσαι μόνη σου. Αν έχεις και παρέλεις, θα είσαι εξάμετρη. Εγώ πώς δεν θα εξέλθω ο άνθρωπος. Ένα 78-79 το λες καμιά φορά. Και άμα σηκώσει το μαλλί, το λες και ένα 80. Ναι, καμιά φορά κάνουμε και πιτζάμα πάρτι με τις φίλες μου στο σπίτι και εντάξει. Και πέρα μας προσέχει μέσα. Και εγώ κάνω τον καλόγερο. Έτσι, αυτό κατάλαβε. Χριστιανό. Λοιπόν, για αλλά πες. Δεν είναι αυτό, αγαπημένο μου, να ξέρεις. Πάντως μην παίρνεις πολύ αλλονικό, γιατί εκτός από την ομορφιά σου δίνει και φοβερή ευεξία. Λοιπόν, θα ρωτήσω μετά τον Άγγελο το Λαδά αν δίνει και ευεξία το αλλονικό, πέραν από την ομορφιά και τα άκρα και τα λοιπά. Τα εγώ νομίζω ναι, γιατί σταματάνε και κάποιοι μήκοι πόνοι που είχαν, θυμάσαι, και επειδή αυτοί σταματήσαν είμαι λίγο πιο... Και ξεκινάνε οι δικοί μου. Αυτό είναι. Σταματάνε οι δικοί σου και ξεκινάνε οι δικοί. Για πες και κλείνουμε με... Με αυτό που λέει. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί το είπε η Εύη, ότι οφείλεται αυτή η επιθυμία των ανδρών στην επίδραση μιας ορμόνης που ονομάζεται προλακτίνη. Η προλακτίνη εξωτερώνει την επίδραση της ντοπαμίνης, ο οποίος είναι ο νευροδιαβιβαστής που εντείνει την εγρήγορση και μας κρατάει ξύπνιους. Μάλιστα. Πάντως γενικότερα όλες αυτές οι ορμόνες, έτσι κλείνοντας, θα σας πω ότι έχουν κάτι απομείνει μέσα. Ντοπαμίνη εννοείς. Ντοπαμίνη, καλμπαμίνη, πώς την είπες την άλλη. Ντοπαμίνη και. Προλακτίνη. Αυτή είναι σε τι είναι. Ναι, τι είναι. Αυτό το είναι. Αυτό στο τέλος. Τι είναι, είναι κάτι σε το άλλο. Σε ευχαριστούμε. Αυτό τι σου λέει είναι δηλαδή το είναι. Μου λέει πολλά στο εξηγήσω τώρα στο break. Γιατί πραγματικά αυτό πρέπει να στο εξηγήσω με τρόπο που να το καταλάβει. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστιανό Ραζή, που ήταν εδώ κοντά μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω ένα ποτηράκι νερό για να μπορέσω να ανταπεξέλθω. Ή 7 με 9 σταγόνες έχει μέσα μετρητή τάκ-τάκ στο στόμα. Ή αν δεν μπορείς σκέτο, σε μισό ποτηράκι νερό. Και πραγματικά τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Όλο αυτό θα σας το πούμε, ετοιμάστε το ποτηράκι με το νερό μου. Σε πάρα πολύ λίγο μείνετε κοντά μας. Υπάρχει ένας καφές που είναι πολύτιμος μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Τζίμα Διαμάντε, Πέρλα Νέρα, Ρουμπίνο, Άμπρα.
Ανακαλύψτε την πολυτέλεια του Τζίμα Καφέ μέσα από 4 μοναδικές ποικιλίες. Ελαστικά μοτό περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκο Περιστερά. Πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρι. Hello ladies, hello gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή και είδες τελικά ότι είναι λίγο ιαλουρονικό, μπορώ να γίνω και διπλός. Καλή, δηλαδή, τόσο όμορφο, παιδιά. Το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραίο να είχα 4 Αλέξανδρους. Μωρέ, και τώρα όμως άμα είχες 4... Αυτό νομίζω. Πώς θα το πω τώρα, Χι. Δεν μπορώ να το πω. 4 χιλά. Γιατί άμα το πω. Χιλάδες ήταν άνθρωποι. Ναι, δεν είναι κάπω. Χιλούδες. Χιλούδες, άμα είχα 4, θα ήταν καταπληκτικό. Λοιπόν, να πω τώρα ότι πάμε στη στήλη της ομορφιάς με μοναδικές προτάσεις αλλά και πάντα δώρα. Σας είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι ενώ μιλήσαμε με τον Άγγελο Λαδά, υπεύθυνο προώθησης της εταιρείας SM. Pharmaceuticals, αλλά μιλήσαμε για το Collagen SM, όμως εμείς δώσαμε και στους 6 σούπερ τυχερούς όλη τη σειρά που θα αναλύσουμε που έχει να κάνει με την ευεξία, την ομορφιά μας. Έτσι θα πάρετε και σήμερα 6 από εσάς και καινούριο προϊόν βλέπω εδώ, που την προηγούμενη φορά δεν το δώσαμε δώρο. 6 από εσάς όλη τη σειρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία. Η Εύγουμε, επειδή όντως σήμερα είναι λίγο κουρασμένη και μετά από τις μικρές ιώσεις που έχει περάσει και έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Απανωτές, ας ξεκινήσεις από σήμερα το FASTA. Α, ήταν από τις ιώσεις. Ναι, έτσι λίγο μεταμφιέστηκες, αλλά μόλις το πεις θα δεις ότι όλα θα γίνουν πιο καλά. Φοβερή γεύση το FASTA. Και πρέπει να σου πω, Άγγελα, το προηγούμενο μας ραντεβού, γιατί εγώ τα ξεκίνησα το Collagen, το είχα ξεκινήσει 2 μήνες πριν σας καλέσω. Ναι, για να δω πραγματικά. Γιατί η Εύη, επειδή δεν είσαι στο Μαγνήσιο, ήταν η μέρα που ήσουν άρρωστη, στον 1,5-2 μήνες από αυτό, κάθε βράδυ, δεν πρέπει να το αφήνεις, αρχίζεις και βλέπεις ορατά και νιώθεις τα αποτελέσματα. Αρχίζεις και τα βλέπεις. Πολύ σωστά, χαίρομαι που το λες και εσύ. Είναι ευκαιρία και εσύ να το δοκιμάσεις πάρα πολύ. Θα σου κάνει πάρα πολύ καλό και στην ομορφιά και στα νύχια και στα μαλλιά και σε οτιδήποτε. Ειδικά άλλο. Για τις γυναίκες, όσες θείες μου το είχαν προμηθευτεί από εσάς πριν το δούνε σε μένα, μου είπανε για τα μαλλιά για τις γυναίκες. Φοβερό. Βοηθάει πάρα πολύ τα μαλλιά και τα νύχια. Είναι αποτελεσματικό. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να βγουν να το πούνε κανονικά στην εκπομπή σου. Ναι. Η αγωγή αυτή των 2 μηνών και παραπάνω έχει τα κατάλληλα αποτελέσματα. Ό,τι ακριβώς εμείς λέμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά και τώρα. Ναι. Έξι από εσάς θα πάρετε αυτό το πλήρες σετ δώρα. Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία SM Pharmaceuticals που είναι μας και το Collagen SM που είπαμε. Θα τα ξαναπούμε εν καιρό. Πάμε όμως σήμερα, πιέσαι εσύ την βιταμίνη σου, να μιλήσουμε για το Hyaluronic SM. Αυτό εδώ πραγματικά το θαυματουργό και πολύ πολύ μικρό σκεύασμα. Σε σκεύασμα που όμως σας πληροφορώ ότι κάνει θαύματα. Ένα μικρό ληξίριο, λοιπόν. Ναι. Μόνο με 10 σταγόνες, κατευθείαν νηστικός. Θα το ξεκινήσω εγώ έτσι να πω λίγο τη δοσολογία και θα μας πεις τι περιέχει, δεν είναι φοβερή γεύση. Μόνο με 10 σταγόνες, τάκ-τάκ, και αν κάποιος δεν θέλει κατευθείαν 10 σταγονούλες, μπορεί σε μισό ποτήρι νερό να τις ρίξει και είναι το ίδιο πράγμα. Και τι μας βοηθάει αυτό. Καταρχήν, λοιπόν, ξεκινάω λίγο να πούμε στον κόσμο, Άγγελε, εσύ δεν τι είναι το Hyaluronic SM. Λοιπόν, το Hyaluronic SM είναι ένα προϊόν βιοσύνθεσης υψηλού μοριακού βάρους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ στην ίδια ακριβώς εμβέλεια με το μοριακό βάρος του ανθρώπου. Mm-hmm. Οπότε η απορρόφησή του είναι σχεδόν 100%. Σωστά, σωστά. Έτσι. Οπότε γι' αυτό το έργο που το παίρνουμε, για να λιπαίνει τις αρθρώσεις, το χόνδρο να προστατεύει, αλλά και για την αναζωογόνηση των κυττάρων. Πολύ σημαντικό. Και θα φανεί πάρα πολύ, όπως θα φανεί και στο κολαγόνο, θα φανεί και στο υαλουρονικό. Ειδικά εσύ είσαι το πείραμά μας και. Εγώ είμαι σίγουρα το πείραμά σας. Πολύ σωστά. Γιατί με το θέμα που έχω, που σου είπα, που έχω θέμα πραγματικά πολύ σημαντικό και αρθρώσεις και κόκκαλα και παντού, θα μπορώ να πω με τα βεβαιότητα σε λίγο καιρό κατά πόσο πραγματικά δουλεύει. Δηλαδή θα με πληρώνετε, πειραματώζω. Θέλω όμως να κάνω. Είμαι βεβαίω ότι θα δουλέψει. Κοιτάξτε το πρόσωπο του Ιαλουρονικού. Είμαι βεβαίω αυτό. Είμαι βεβαίω σίγουρα θα δουλέψει, γιατί το βλέπω και στον Αλέξανδρο. Όχι ότι είχε κάποια ιδιαίτερη ανάγκη, αλλά όταν λέω σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ανάγκη και λε, καλά, σε αυτό το καταλάβουμε και τελικά τον βλέπει
και βλέπει κάτι ακόμα καλύτερο και να λάμπει και να λε. Τελικά ναι, δουλεύει. Δουλεύει. Γιατί για μένα το δούμε σε μια πολύ δολοφονημένη κατάσταση. Τι κάνετε, παιδιά, ποιοι είστε. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, οκ, okay, εντάξει, εκπομπάρα, αλλά παιδιά, κάνετε θαύματα. Απίστευτο, τα προϊόντα δώσει σειρά. Υπέροχο. Έτσι, αυτό ακριβώ και έτσι πρέπει. Διότι όταν δούμε έναν άνθρωπο πολύ δολοφονημένο από όλε τι απόψει, έτσι ένα μεγαλύτερη ηλικία και του δώσουμε κάτι, μοιραίο θα καταλάβουμε την αλλαγή. Το ζήτημα είναι να την καταλάβουμε εκεί που δεν θα φανεί. Κατάλαβε τι να σου πω. Βεβαίως. Γιατί λέμε ότι είναι πολύ πολύ παχύ άνθρωπο, όταν αντιλαμβάνεσαι θα το δει. Φαίνεται. Σε έναν άνθρωπο όμως που δεν είναι και πολύ παχύ, όταν θα γίνει καραμό, θα το δει και το καταλάβει διαφορετικά. Εκεί πέρα σημαίνει ότι δουλεύει αυτό πραγματικά. Και λέμε κάτι. Ότι βγάλαμε όλα αυτά τα προϊόντα που δείχνουμε, αλλά και σήμερα μεμονωμένα για το Ιαλουρονικό, το Ιαλουρονικό SM. Οι προσδοκίες είναι υψηλές, mm-hmm. είναι αντάξιος αυτά εμείς που ζητάμε. Η φαρμακευτική εταιρεία που. Μπράβο, εκεί ήθελα να μείνω. Εδώ είναι σαν πουλίτσες όλες που είναι τα δώρα σας. Για του λόγου του αληθές, γιατί μας αρέσει να είμαστε αληθινοί και ευχαριστούμε γιατί όλα αυτά γίνονται πραγματικά αφιλοκερδώς και χάρη στην εταιρεία που μπορεί να δώσει πράγματα στον κόσμο για τις δύσκολες αυτές οικονομικά και κρίσιμες εποχές. Θέλω όμως να πω λίγο κάτι. Ότι. Το να βγάζει αυτά τα προϊόντα μια φαρμακευτική εταιρεία και όχι μια εμπορική εταιρεία Σωστά. είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Γιατί και εγώ μπορώ να πάω στην Ιαπωνία, επειδή έχω χρήμα, να φέρω 3.000 προϊόντα και να βγω να τα διαφημίσω και να τα δω στον το κόσμο. Όταν όμως δεν είμαι φαρμακευτική εταιρεία και δεν ξέρω ακριβώς τα συστατικά, την προέλευση, την έγκριση που έχετε μέσα αυτό. Και όλα αυτά, εγώ μπορεί μέσα να έχω βάλει και σαπούνι. Εσύ ξέρεις που στο δίνω και σου λέω είναι κολαγόνα. Γι' αυτό. Και το φαρμακευτική εταιρεία πρέπει να το τονίζουμε. Το τονίζουμε Σωστά. και κυρίως εσύ που το λες συνέχεια και στην εκπομπή σου. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όλα είναι ελεγμένα, είναι όλα σωστά. Υπάρχουν σε φαρμακεία αποκλειστικά, σε πάρα πολύ καλές και προσιτές τιμές, για να το παίρνει όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει ηλικία για το υαλουρονικό, να τονίσουμε. Δηλαδή αυτό από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να το λαμβάνει. Το κολαγόνο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ξεκινάει από τα 23-25 που αρχίζει το κολαγόνο. Ουσιαστικά μειώνεται στον οργανισμό. Και εδώ, τη σταγονίτσα. Εδώ δεν υπάρχει ηλικία. Mm-hmm. Γιατί για κάποιον άνθρωπο που μπορεί να έχει ένα τραυματισμό, για έναν αθλητή, για έναν ηλικιωμένο ή για έναν άνθρωπο ο οποίος τέλος πάντων έχει ένα θέμα με τις αρθρώσεις του, καλό του κάνει και όχι κακό. Δεν μπορούμε δηλαδή να το λαμβάνουμε και ως πρόληψη για να μην έχουμε μελλοντικά κάποιο Βεβαίως πρόβλημα. Βεβαίως και μπορούμε. Δηλαδή μια ηλικία ενός παιδιού 10-12 ετών που μπορεί να αθλείται, να παίζει μπάλα και να ξεκινήσει καλός ή κακός όσο να είναι, από μικρή ηλικία να υπάρχει μια φθορά. Εντός εισαγωγικών, μπορεί να το πάρει δηλαδή, και το παιδί της ηλικίας αυτής ως πρόληψη για το μέλλον του. Και βέβαια μπορεί να το πάρει ανεπιφύλακτα. Το προτείνουμε. Άρα αυτά τα δύο προϊόντα ως επιτοπλίστων μας δίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά το καθένα έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Σωστά, γιατί δεν μας δίνει δεν και μπορούμε ευεξία. Να αντικαθιστήσουμε να πούμε θα πάρω αυτό, δεν θα πάρω αυτό ή θα πάρω αυτό, δεν θα πάρω εκείνο. Μπορεί να είναι συνδυαστικά. Άλλωστε το κολαγόνο αυτό περιέχει και ιαλουρονικό όξι. Μάλιστα. Απλά το άλλο, το Hyaluronic SM, είναι κυρίως για τις αρθρώσεις, αλλά και για την αναζωογόνωση των κυττάρων, όπως είπαμε και πριν. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί λοιπόν πρέπει το ένα το πίνουμε το βράδυ και πέφτουμε αμέσως για ύπνο και πραγματικά, παιδιά, κοιμάμαι πολύ ήρεμος. Αλήθεια σας το λέω αυτό. Και γιατί το άλλο πρέπει να είναι το πρωί με άδειο στομάχι. Το κολαγόνο το παίρνουμε, το Collagen SM το παίρνουμε γιατί τη νύχτα το κολαγόνο την ώρα που κοιμόμαστε παράγεται στον οργανισμό μας. Το Hyaluronic SM με άδειο στομάχι το πρωί, 10 σταγόνες, δηλαδή 1 ml. Το σκεύασμα είναι 30 ml όπως βλέπεις. Άρα είναι για ένα αγωγή, μήνα περίπου. Είναι για ένα μήνα περίπου. Mm-hmm. Το παίρνουμε γιατί με άδειο στομάχι είναι καλύτερη η απορρόφηση στο υψηλό μοριακό βάρος που εμείς έχουμε. Το λογικό, με δώσω μετρητή φυσικά δικό του μέσα. Ναι, σταγονόμετρο, το άνοιξε και πριν το είδες. Η μυρωδιά είναι πάρα πολύ καλή. Εξαιρετική. Είναι σαν απόσταγμα πορτοκαλιού. Είναι απόσταγμα πορτοκαλιού. Είναι απόσταγμα. Γι' αυτό είναι το σέντρο. Και άρωμα πορτοκαλί. Και... Επίσης, λένε ότι το πορτοκαλί και η φλούδα του πορτοκαλιού, γιατί την έχετε ως βάση στην εταιρεία και σε αγκαλιά. Πάρα πολύ το πιστεύουμε το πορτοκαλί. Είναι για τις αντιξιοδητικό, ναι, πώς το λέτε αυτό. Είναι για τις κυταρίτιδα, για τις ραγάδες, για τις ρητίδες. Λέει το πορτοκάλι. Πολλές, φορές το απέξω του πορτοκαλιού κάνει θαύματα σε θεραπείες. Σε... Μα και τα οξέα φρούτων που παίρνουμε για το πρόσωπο, εκεί, που κάνουμε κάποια φίλη, είναι ακριβώς. Βασικά το πορτοκάλι. Το πορτοκάλι. Αυτό και, θέλω... και για την καλύτερη απορρόφηση να τονίσουμε. Ναι. Γιατί εμείς αυτό είναι ο στόχος, η απορρόφηση. Και γι' αυτό τώρα που το λες, να δεις ότι όλα έχουν και την αιτιολογική τους μορφή και είναι και αιτιολογημένα. Γι' αυτό λες πρωί-πρωί, γιατί και την πορτοκαλάδα λέει ότι το πρωί όταν ξυπνήσεις πρέπει το πορτοκάλι να σε κάνει σαν βασιλιά, όπως το λένε, το μεσημέρι και το βράδυ είναι πολύ βαρύ και δεν κάνει. Το πρωί σαν βασιλιά, το μεσημέρι σαν πρίγμα, το βράδυ σαν ζητιάζει. Ναι, γιατί το πορτοκάλι δράει
πολύ το πρωί. Γι' αυτό και τα ξυπνάμε, έχουμε το γάλα μας και την πορτοκαλάδα μας με τη μία. Άρα γι' αυτό και αυτό το δίνεις ως θετικό. Μα είναι ο οργανισμός πάρα πολύ καθαρός, επειδή και οι δυο ασχολείστε με τη γυμναστική και με την ομορφιά σας. Ο οργανισμός είναι πεντακάθαρος. Αυτή ασχολείται και κάτι σε εμάς πάνω και δεν θέλει να φύγει. Ναι, εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί σας γνωρίζω και απ' έξω. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο, αν και θα τα μιλήσουμε αναλυτικά σε άλλη κομπή, απλά να πω έξι από εσάς το μη μου πεις papakiagou.com, εντελώς δωρεάν από την εταιρεία μας και την ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά που κάνει. Όλο αυτό το πλήρες σετ, δώρο για εσάς. Πέντε προϊόντα, αυτές, παρακαλώ. Τους θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό που μου έφερες δεν το είχαμε την άλλη φορά. Δεν το είχαμε, γιατί... Glucolife, τι είναι ακριβώς? Λοιπόν, αυτό που κρατάς στα χέρια σου τώρα... Δεν το έχω δει, δεν το έχω πάρει, είναι... δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά ρωτάω. Λοιπόν, θα σου πω εγώ. Είναι συνδυαστικά μαζί με το Hyaluronic SM. Το βρούμε στα φαρμακεία. Το Glucolife είναι η λεγόμενη γλουκοζαμίνη, η οποία ενισχύει τη γλουκοζαμίνη που έχουμε στις αρθρώσεις μας. Είναι αυτό το gel που λέμε. Mm-hmm. Το βοηθά, το ενισχύει και το κάνει να είναι πιο λιπαρό. Για να μην τρίβονται τα κόκκαλα το ένα με το άλλο. Κάτσε αυτό τώρα που μου λες, δηλαδή εδώ είναι πέρα θα χτυπάς ένα ευαίσθητο σημείο των ανθρώπων που λέγεται και σπονδυλική στήλη. Βέβαια. Παίζει ρόλο και εκεί, παντού πιάνει και ρόλο. Εκεί, γιατί και εκεί πέρα έχουμε ενδιάμεσα τον παντού, στις κλειδώσεις, αρθρώσεις παντού, μπαίνει αυτό. Τα λιπαίνει και δεν έχει θέμα να κρύβεται τίποτα άλλο. Δεν νομίζω ότι ξανά είχαμε ακούσει ένα παρόμοιο προϊόν. Τουλάχιστον έτσι θυμάμαι εγώ. Υπάρχουν διάφορα στην αγορά. Ναι. Απλά εμείς δεν έχουμε παρουσιάσει γιατί δεν μόνο, είχαμε γενικά δοκιμάσει. Δεν έχω δει και κάπου αλλού να παίζει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ με τη συνδρομή του Αλέξανδρου. Πολύ σημαντικό αυτό το προϊόν. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όλοι λίγο πολύ με τη μεσούλα μας και με τα γόνατά μας αντιμετωπίζουμε ένα θεματάκι. Θα μπορούσε μια φαρμακευτική εταιρεία να δώσει κάτι καλλιντικό απλά και μόνο για να το δώσει. Δίνουμε αυτό ακριβώς όλα αυτά τα σκευάσματα και έχουμε συγκεκριμένο. Μου είπες πριν, έτσι πριν ξεκινήσουμε, ότι εάν αυτό μπορούμε να το πάρουμε, μου λες μπορεί να είναι και για επάλυψη, εξωτερική χρήση, βέβαια. Αλλά δράει και τα λοιπά. Εμείς κοιτάμε να χτίζουμε τον οργανισμό. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε επάλυψη, δηλαδή αυτό, αν κάποιος θέλει να το πίνει το πρωί και αν μπορεί να έχει και μια δεύτερη φόρμουλα, να κάνει και να βάλει ψημία στο δρόσο, ας πούμε, στο πρόσωπο, μπορεί. Άλεξανδρε μου, καλό θα το κάνει, κακό δεν θα το κάνει. Mm. Θα πιάσει στο δέρμα εκεί που ακριβώς υπάρχει το κενό. Mm. Αλλά κυρίως από μέσα χτίζουμε τον οργανισμό μας, γι' αυτό και δεν είναι πόσο. Άλλωστε είναι αυτό που λέμε, ότι αυτό που εκπέμπουμε είναι αυτό που βγάζουμε, η ομορφιά είναι η εσωτερική. Γιατί όσο και να πας να παστωθείς, να πας να βάλεις make-up, να πας να βάλεις μάσκαρες, αυτά, οτιδήποτε, εάν το πρόσωπό σου δεν είναι φρέσκο, δεν είναι καθαρό, δεν είσαι υγιής, αυτό είναι ένα παστωμένο πράγμα που φαίνεται. Ενώ βλέπεις γυναίκες που είναι υγιείς, που είναι φρέσκες κτλ. Με λίγο make-up κτλ. Τις δείχνεις λαμπερές και λες μα καλά. Ενώ δεν βάφεται πολύ, κοίτα πώς δείχνει και το βάψιμο. Γιατί όταν το πρόσωπό σου σφίζει από υγεία και υγιεινή, και το βάψιμο κολλάει πιο καλά και το make-up απλώνεται πιο όμορφα. Και η ψυχολογία είναι καλύτερη. Σαφώς. Και πίνουμε και κολαγόνο. Σαφώς. Ναι, σε ρωτήσω κάτι. Για πόσο καιρό μπορούμε να κάνουμε χρήση αυτών των προϊόντων? Μπορούμε για πάντα. Μπορούμε για πάντα. Για πάντα. Το κολαγόνο είναι για πάντα. Για πάντα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε ποτέ, δηλαδή αποκλείεται να υπερβεί ο οργανισμός μας. Όχι καθόλου, γιατί είναι όλα μελετημένα. Υπάρχουν έρευνες όπου και η δοσολογία που εμείς λέμε να παίρνει ο εκάστοτε άνθρωπος είναι τόσο όσο για να απορροφάται τον οργανισμό. Καμία υπερβολή δεν είναι σωστή, ούτε λίγο ούτε πολύ. Και σε συνδυασμό με τον καλό ύπνο, την καλή ζωή, την καλή διατροφή, όλα αυτά είναι απαραίτητα. Πλέον στις μέρες που ζούμε με έντονη άσκηση, με κόπωση. Και πολύ στρες. Με μεγάλο προκαλεί πολλά θέματα. Άγχος. Δουλεύετε αυτό. Συνέχεια από το πρωί, αυτό. Εσύ συνεχώς στον δρόμο. Ναι. Και εσύ το ίδιο. Και εγώ επίσης, γιατί είμαι συνεχώς σε φαρμακεία. Γίνεται ένας πανικός. Οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε άμυνα στον οργανισμό μας. Μέχρι ποια ηλικία κάποιος μπορεί μέσα από τα προϊόντα, όσο και καλά να είναι, να υποβοηθάει, γιατί στην ουσία το υποβοηθάμε, την παραγωγή κολαγόνου. Δηλαδή, μια κυρία που είναι 70 χρονών μπορεί να παράγει κολαγόνο? Όπως είπαμε, το κολαγόνο μειώνεται, έτσι. Όσο μεγαλύτερη ηλικία, τόσο έχει μειωθεί περισσότερο. Με το κολαγόνο, το Collagen SM θα μπορέσει να βελτιώσει όλα αυτά που εμείς έχουμε πει. Μάλιστα. Θέλω πραγματικά, αν και Λίαν συντόμως θα είσαι πάλι κοντά μας, βέβαια από τις επόμενες φορές στο τέλος, να μας δείχνεις και κάνα κομματάκι, γιατί ξέρεις και ο κόσμος, επειδή σε έχεις συνηθίσει μέσα στο κόντρα τέμπο που κάνεις τον πανικό σου. Φιλιά πολλά, να στείλω στον Νίκο τον Καμάνη και σε όλα τα παιδιά. Φιλιά, βέβαια, βέβαια, παντού. Ένα στέκι πραγματικό αληθινό στέκι, αλλά βέβαια και πολλοί κόσμος σε έχει συνδέσει με την πλήρη ενημέρωση που κάνεις για αυτά τα προϊόντα. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να μας δίνεις δύο-τρεις σταγονίτσες και να μας δείχνεις και ένα
στην υγειά της αχάριστης. Θα κάνουμε τα πάντα. Εντάξει. Ναι. Κάτσε, γιατί ούτως ή άλλως πιστεύω ότι σε λίγο καιρό με τα αποτελέσματα που θα δείτε πάνω μου, γιατί ήδη όπως βλέπεις. Πώς είναι. Εγώ τα βλέπω πολύ κοντά. Δεν το συζητώ. Ναι. Λοιπόν, σε λίγο καιρό νομίζω πως. Το αποτέλεσμα θα είμαι εγώ, τελείωσε. Εννοείται. Εγώ και η εταιρεία, τίποτα άλλο. Εσύ και η εταιρεία. Αναμένω το επόμενο προϊόν, το οποίο είναι καθαρά πάνω στον Αλέξανδρο. Βέβαια. Ναι. Να το τιμήσουμε. Χαμός θα γίνει. Θα λέγεται Collagen Πετρίδη. Collagen Πετρίδη. Πώς το λέει και το κομμάτι, χαμός θα γίνει. Έτσι. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι. Του Μενιδιάτη δεν είναι αυτό. Ναι, μπράβο. Το λες αυτό, δεν θυμάμαι. Βέβαια, δεν θυμάμαι. Το λες πάνω στο πανικό σου. Τα σόλ. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Άγγελο, τον Άγγελο, τον Λαγάπη, τον κοντά μα για τα δώρα που μα δίνετε κάθε εβδομάδα και για αυτέ τι χρήσιμε εποχέ. Είναι ένα δώρο, παιδιά, που έτσι χοντρικά σα λέω. Και οι τιμέ είναι πολύ φυσιολογικέ. Μπορεί να αγγίζει και τα 70-80 ευρώ στο σύνολο, ίσω και λίγο παραπάνω. Λίγο. Για όλα μιλάμε. Για όλα. Ναι, αλλά εμεί κάνουμε προ τιμέ και ακόμα στο site τη. Στο site, εκεί ήθελα να καταλήξω. Όσοι τώρα δεν είστε έξι σούπερ τυχεροί. Μέσα από το site της εταιρείας ή από τα τηλέφωνα εξυπηρετήσεως θα πείτε από την εκπομπή μου, πεις και σίγουρα όπως έγινε και την προηγούμενη φορά, κάποιοι από εσάς πήγατε και τα δώρα και σας πήγατε και τα τέστερ σας. Υπάρχει το πολύ θέμα πράγμα. Δεν είναι ότι παίρνετε πολλά δώρα, παίρνετε προϊόντα που αν μη τι άλλο θα σας βοηθήσουν, θα σας δώσουν μια ανάσταση σε αυτή τη ζωή για όσους ειδικά έχουν πόνους, όπως εγώ σε αρθρώσεις. Θα δούμε μια σπιμέρα, βραδερφάκι μου, και τι έγινε. Είστε εδώ. Σωστά. Και λίγο... Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Τώρα, επειδή πρέπει να κάνω το δειγματισμό μου, δηλαδή εννοώ ότι δεν έχει, επειδή σήμερα θα το ξεκινήσει η Εύε, αλλά είναι νηστική ακόμα, οπότε θα είναι μια χαρά, θα μας δώσετε, όχι κάτι πρέπει να το κάνω, πως δεν μπορώ τώρα με την τηλεόραση, ξέρεις, θα τρέμει το χέρι μου. Λοιπόν, γιατί, πουλάκι, μου βάλει μια σταγονίτσα να την πιω. Όχι μία, πρέπει μαζί. Και μάλιστα κάτσε κάτω ακόμα να σε ρωτήσω. Αυτό πρέπει με τη μία, έτσι δεν είναι. Εννοείς δηλαδή, όχι να πάρω τρεις σταγονίτσες τώρα, να πάω λίγο να σηκώσω το τηλέφωνο, να μιλήσω με την κουμπάρα. Μπράβο. Μετράμε ή σε ποτηράκι σκέτες ή με νεράκι για κάποιον που δεν μπορεί. Αν και πραγματικά είναι τρομερή η γεύση και ευχάριστη. Αλλά μόνο σε όλες νεράκι, όχι σε ρόφημα μέσα. Όχι, σε νεράκι καθαρό, να μπει καθαρό στον οργανισμό μας. Σωστά. Και γυρίζουμε αφού ομορφύνουμε όπως και την προηγούμενη φορά. Πάντα θέλω μετά από μία τόσο ομορφιά να κλείσω με ένα πολύ όμορφο θέμα. Δεν έχω το δικαίωμα.